Εμείς, αγαπητοί φίλοι, στον συνάδελφο τον Γιώργο Τσελίκα, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο παιδών, στο θέμα που αναφερθήκαμε πριν και με τους καλεσμένους μας. Στο 8χρονο κοριτσάκι που χαροπαλεύει στην εντατική, με τους γονείς του να περιμένουν απ' έξω κάτι ευχάριστο να ακούσουν από τους γιατρούς. Έλα, Γιώργο, για να δούμε τις λεπτομέρειες. Ακριβώς. Μάχη για τη ζωή της δίνει η 8χρονη Αλεξία, που τραυματίστηκε σοβαρά με σφαίρα στο κεφάλι, αδέσποτη σφαίρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν παραμένει κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη είναι στη ΜΕΘ. Τα επόμενα 24 ώρα είναι πάρα πολύ σοβαρά, λένε οι γιατροί. Με αγωνία είναι έξω από το δωμάτιο οι γονείς και πραγματικά ευχόμαστε από καρδιάς να πάνε όλα καλά με την ευχή του Θεού. Να πούμε λίγο το χρονικό. Βεβαίως. Ήταν Κυριακή του Πάσχα μεσημέρι, όταν η 8χρονη μικρή Αλεξία έπαιζε στον αύλιο χώρο του σπιτιού της. Δίπλα ήταν ένα ρέμα και παραδίπλα ένα άλλο χωριό. Εκεί λοιπόν δεν είχαν γλέντι. Κάποιοι πάνω στο γλέντι χτυπάνε πυροβολισμούς. Με αποτέλεσμα μια σφαίρα να φύγει, να εξωστρακιστεί τέλος πάντων. Την 8χρονη Αλεξία, εξωστρακιστεί κάπου να χτυπήσει στο κεφάλι. Την πήγαν αμέσως στο νοσοκομείο, αυτό είναι μόφητο το κορίτσι κάτω. Δεν καταλάβαν αμέσως οι γονείς, γιατί ήταν πιο δίπλα οι γονείς και δεν καταλάβαν ότι και το κορίτσι έπεσε κάτω εμόφυτο. Αμέσως το βουτάνε, το πάνε στο νοσοκομείο Θήβα. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης πήγε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και εκεί δεν μπόρεσαν οι γιατροί λόγω της σοβαρότητας και ήρθε εδώ στο Αγλία Κυριακού, όπου από την Κυριακή το βράδυ νοσηλεύεται έτσι πάρα πολύ έχει σοβαρά. Έχει γίνει, Γιώργο, η επέμβαση. Γιατί βγάλανε, έχει αφαιρεθεί η σφαίρα ακριβώς. Γιατί βγάλανε τη σφαίρα από το κεφάλι, ναι. Είναι από πιστόλι όπλο, έχει πάει στα εργαστήρια τεκλιματολογικά της αστυνομίας να εξεταστεί και να προχωρήσει τα ίχνη του δράστη, των δραστών που ήταν μάλλον από την περιοχή δίπλα, εκεί εξετάζεται η αστυνομία, ναι. Δηλαδή εκεί στρέφει από όλες τις έρευνες, από το δίπλα. Σπίτι ή από τα όμορα σπίτια, από εκεί που λύσαν δίπλα από το ρέμα, από ένα χωριό. Μάλιστα. Είναι πολλά τα περιστατικά, Δημήτρη, να θυμίσουμε και του Μάριου του 11ου, πριν 2017, στο Μενίδη, κι άλλα κι άλλα κι άλλα δυστυχώς περιστατικά τέτοια. Να ευχηθούμε, Γιώργο, όπως λες, και με τη βοήθεια του Θεού να τα καταφέρει το κορίτσι, ναι, αυτό και να βγει ισό από την εντατική. Φανταζόμαστε, δεν μπορεί κανείς να μπει, Γιώργο, στη θέση αυτών των γονιών. Σκέψου μόνο τη στιγμή που βλέπουν το παιδάκι τους κάτω μέσα σε μια λίμνη αίματος, χτυπημένο από σφαίρα. Σκέψου τη στιγμή αυτή και μιλάμε για μέρες γιορτινές, για μέρες χαράς, Γιώργο. Δεν το χωράει λοιπόν το μυαλό μας. Ελπίζουμε όλοι να τα καταφέρει. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, να είσαι καλά.